Στην ανοίγουμε τη συσκευή. Η συσκευή πάνω έχει διάφορες γλώσσες. 6 γλώσσες συγκεκριμένα. Επιλέγουμε τα αγγλικά. Οι επιλογές που έχουμε είναι των μετάλλων που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Έχουμε το gold, δηλαδή το χρυσό, το silver, το ασίμι, το bronze. Έχουμε την επιλογή για πολύτιμους λίθους. Έχουμε τις συχνότητες free και το κενό. Εδώ κάθε φορά που επιλέγουμε μία συχνότητα μας βγάζει τη συχνότητά του και την επιλογή του μετάλλου. Επιστρέφουμε πίσω. Στη free συχνότητα μπορούμε να αλλάξουμε εμείς και να επιλέξουμε με ελεύθερη συχνότητα όποια επιλογή θέλουμε, από το 1 μέχρι το 31 kHz. Οπότε μας βοηθάει το να έχουμε μια ελεύθερη αναζήτηση για κάθε αντικείμενο που θέλουμε να επιλέξουμε. Το ίδιο γίνεται και με τα υπόλοιπα μέταλλα. Πατάμε πάνω, επιστρέφουμε. Στο κενό είναι για να ψάχνουμε πηγάδια, σπήλαια, τούνελ και οτιδήποτε άλλο θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Η οθόνη της συσκευής είναι touch, οπότε με ένα άγγιγμα πάνω μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε με πολύ απλό τρόπο, και αμέσως η συσκευή αρχίζει και ανιχνεύει το επιθυμητό μέταλλο που θέλουμε. Στη δεξιά μας πλευρά έχουμε και την μπαταρία για να ξέρουμε πόση διάρκεια ακόμα έρευνας έχουμε. Η συσκευή έχει τις προδιαγραφές που εμείς επιλέξαμε. Ζητήσαμε την εταιρεία κατασκευής που βρίσκεται στον χώρο ήδη 30 χρόνια με πολλά γνωστά μηχανήματα, που έχει φέρει πολλές επιτυχίες. Κάναμε μια συνεργασία μαζί τους και ζητήσαμε να βγάλουν ένα μηχάνημα αποστάσεων το οποίο να έχει ακριβώς προδιαγραφές που επιθυμούμε εμείς. Δηλαδή, ανάλογα το πώς θέλουμε εμείς να ψάχνουμε. Θέλω να συμπληρώσω ότι τα ελληνικά εδάφη είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε πολλά πετρώματα. Η συσκευή έχει κατασκευαστεί και για τα ελληνικά εδάφη. Γι' αυτό και έχει και τόσες επιλογές πάνω. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή έχει δυνατότητες να ανιχνεύει στα 500 μέτρα και 500 μέτρα ανάλογα τον όγκο του αντικειμένου, και σε επιφανειακούς αλλά και σε θαμμένους στόχους, και η δυνατότητα του βάθους ξεπερνάει τα 10 μέτρα. Οι κεραίες είναι αποσπόμενες, μπορούν να βγουν αλλά και να πάρουν θέση το πώς, σε τι ακτίνα ανίχνευση θα κάνουμε. Δηλαδή, όταν είμαστε σε ένα περιβάλλοντα χώρο μεγάλο και θέλουμε να ανοίξουμε την ακτίνα εντοπισμού, οι κεραίες παίρνουν κλίσεις, οπότε ανοίγουμε σε μεγαλύτερο φάσμα την ακτίνα, μειώνουμε την απόσταση βέβαια με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει λαβή κυλιόμενη, το μηχάνημα είναι ραβδοσκοπικό με ραβδοσκοπικές κινήσεις, δηλαδή στην ουσία έχει εκπομπή λήψη, και κάθε φορά που θα βρει στο σημείο που είναι δυνατότερη εκπομπή ανάλογα το μέταλλο που έχουμε επιλέξει, θα στρέφεται το μηχάνημα προς αυτή την κατεύθυνση, και όταν φτάσουμε στο σημείο 0 θα πάρουμε την περιστροφή που γίνεται σε όλα τα ραβδοσκοπικά όργανα. Στο πλάι βλέπουμε ότι έχουμε την επιλογή του on-off, δηλαδή μπορούμε να το κλείσουμε το μηχάνημα και να το ανοίξουμε αυτή την επιλογή. Έχουμε τη θήκη του μαζί με το φορτιστή του. Το μηχάνημα φορτίζεται περίπου για 6 ώρες και έχει διάρκεια ανίχνευσης περίπου στις 12 ώρες. Να συμπληρώσω ότι το μηχάνημα είναι αποσπόμενο, δηλαδή βγαίνουν οι κεραίες με πολύ εύκολο τρόπο. Βγαίνει η κυλαβή από πίσω και μπορούμε να το αποθηκεύσουμε στην ειδική τσάντα, είτε να το μεταφέρουμε είτε να το αποθηκεύσουμε στο σπίτι μας. Γενικά είναι ένας ανιχνευτής με πολλές δυνατότητες, έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές που έχουμε ζητήσει εμείς από την εταιρεία κατασκευής. Έχουν περάσει πάρα πολλά τεστ, περίπου 2 χρόνια για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη συσκευή Venom δεν είναι μια απλή συσκευή αποστάσεων που μπορούμε να ανιχνεύσουμε ένα μέταλλο. Έχει πολλά συστήματα μέσα που μας διασφαλίζει την ποιότητα και την αξιόπιστη έρευνα. Έχει επεξεργαστεί μέσα που επεξεργάζεται το κάθε σήμα, ώστε ο χειριστής να μην κάνει ποτέ λάθος. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες δυνατότητες από το χειριστή, όπως είναι τα ραδοσκοπικά όργανα. Εδώ δουλεύει μόνο τη συσκευή. Να πούμε ότι έχει μαγνητική κεραία από κάτω, οπότε καθοδηγεί με την έλξη όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκπομπή. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ο χειριστής να κάνει κάτι. Μπορεί και ένας άπειρος χειριστής να τη δουλέψει πάρα πολύ καλά τη συσκευή και να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Γενικά είναι μια συσκευή που μπορούμε να καλύψουμε σε μεγάλη απόσταση ό,τι έρευνα επιθυμούμε, σε ό,τι μέταλλο θέλουμε.